Μεγάλη ανησυχία αλλά και αναμενόμενη συζήτηση προκάλεσε το επιδεινούμενο προσφυγικό ζήτημα στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο Καβάλας. Τα σενάρια των τελευταίων ημερών περί δημιουργίας κέντρου φιλοξενίας μεταναστών στον νομό Καβάλας θορύβησαν τη Δήμαρχο αλλά και τους Δημοτικούς Συμβούλους, οι οποίοι αναφέρθηκαν εκτενώς στο ζήτημα. Πιο οξύ στο λόγο του ήταν ο Βαγγέλης Παπάς. Και πάω στο μεταναστευτικό, που κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Με τα κέντρα φιλοξενίας. Σας παρασύρει και ο Σιμητής εκεί και λέτε είμαστε πολιτισμένη πόλη να πάρουμε τα κέντρα φιλοξενίας. Ξέρετε τι θα γίνει σε λίγες μέρες. Δεν είπα τέτοιο πράγμα, σας παρακαλώ. Μα σας το είπε ο κύριος Σιμητής και το αποδεχτήκατε. Δεν είπα τέτοιο πράγμα. Να είμαστε μια πολιτισμένη πόλη και να το δούμε μαζί με τους Δήμους τους άλλους και εμείς εδώ πέρα. Φανταστείτε τώρα εδώ πέρα αυτά τα κέντρα φιλοξενίας τι ακριβώς μετανάστες θα έχουν. Εντάξει! Είμαστε δημοκράτες, θέλουμε να το δείξουμε, αλλά σαν χώρα αντέχουμε και εγώ διαφωνώ πλήρως με τις κυρίες που πάνε στο λιμάνι. Υπάρχουν και φτωχές οικογένειες μέσα εδώ στην πόλη που δεν έχουν να φάνε. Ας πάνε να δώσουν και κανένα φράγκο εκεί που έρχονται από τη Δράμα και δένουν φωτογραφίες για να δείξουν γιατί αυτή η πολιτική δεν γίνεται με φωτογραφίες. Αυτή η πολιτική γίνεται εγκρυπτό. Διαφωνώ πλήρως. Ακούστε τώρα, εκθιάστε και την πόλη μας. Δηλαδή δεν έχουμε φτωχούς άνθρωπους στην Καβάλα. Δεν έχουμε άνθρωπους που έχουν ανάγκη. Ελάτε να σας υποδείξω εγώ. Αλλά όχι δημοσίως. Ουδέποτε αναφέρθηκα και συμφώνησα σε δημιουργία κέντρο μεταναστών, ξεκαθάρισε από την πλευρά της η Δήμαρχος. Ενώ τόνισε πως οι Καβαλιώτες και ο Δήμος μπορούν να δείξουν την ανθρωπιά τους φιλοξενώντας ορφανά παιδιά ή γυναίκες που έμειναν μόνες τους. Υπογραμμίζοντας πάντως πως ο Δήμος δεν μπορεί να διαχειριστεί ένα μέγεθος χιλιάδων μεταναστών. Ουδέποτε επιλέξει. Ουδέποτε είπα κύριε Παπά ότι η Καβάλα προσφέρεται για φιλοξενία προσφύγων. Το είπα προχθές και στην ΚΕΔΕ ενώπιον του Γενικού Γραμματέα. Κύριε Γραμματέα, του λέω, δεν είμαστε απάνθρωποι, μοιαζόμαστε, προσφυγικός πληθυσμός είμαστε κι εμείς, προσφυγική καταγωγή έχουμε, αλλά η Καβάλα είναι παρατημένη στην τύχη της από την κεντρική εξουσία τα τελευταία 30 χρόνια. Έχει 25% ανεργία. Στον νεανικό πληθυσμό και αν νομίζετε ότι θα γίνει δεκτή η δημιουργία ενός στρατοπέδου συγκέντρωσης σε εισαγωγικά φιλοξενία στην πραγματικότητα όπως το λέτε εσείς σε προσφυγικών πληθυσμών στην Καβάλα σας διαβεβαιώνω ότι δεν πρόκειται να το δεχτούν οι Καβαλιώτες. Όμως δεν είμαστε απάνθρωποι. Φυσικά έχουμε ευαισθησίες. Και εννοώ να πάρουμε ευαίσθητες ομάδες, ορφανά παιδιά, δώστε μου 20 ορφανά παιδιά που χάσαν τους γονείς τους σε όλη αυτή την περιπέτεια που θαλασσοπνίγονται οι άνθρωποι. Να τα μεγαλώσει ο Δήμος Καβάλας, να τα σπουδάσει ο Δήμος Καβάλας και να τα εντάξει στην κοινωνία μέσα ο Δήμος Καβάλας. Δώστε μου 20 γυναίκες που απομείναν μόνες τους, που είναι σαν χαμένες, δεν ξέρουν τι να κάνουν. Να τις φροντίσουμε, να τις σηκώσουμε στα πόδια τους και αυτές να τις εντάξουμε μέσα στην κοινωνία της Καβάλας. Για το θέμα της ανησυχίας τους εξέφρασαν και ο Μάκης Παπαδόπουλος αλλά και ο Χρήστος Ποτόλιας. Καταρχήν υπάρχει μια σύγχυση με τους όρους. Hot spot στην Καβάλα δεν πρόκειται να γίνουν ποτέ. Γιατί hot spot, για να ξέρουμε τι λέμε, είναι η υπηρεσία που είναι η πρώτη πύλη η οποία γίνεται η καταγραφή και η ταυτοποίηση. Άρα η Καβάλα δεν είναι πρώτη γραμμή εισόδου, άρα σημαίνει ότι ποτέ. Γι' αυτό είπα χώρο φιλοξενία. Ωραία. Το οποίο συνεχώς περιπλέκεται και θα χειροτερέψουν τα πράγματα από τη στιγμή που έχει εμπλακεί και το ΝΑΤΟ στην περιβολία του Αιγαίου και ξέρετε πολύ καλά ότι το ΝΑΤΟ δεν αναγνωρίζει σύνορα μεταξύ των κρατών μελών του.